Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά στη Μέση Ανατολή, πάνω από 100 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση στο Ιράν. Πώς Ισραηλινά ντρόουν τίναξαν στον αέρα το νούμερο 2 της Χαμάς στο Λίβανο. Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στην Παλίνη. Ξυλοκόπησαν ιδιοκτήτη διαμερίσματος και έφυγαν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα σαν ακροβάτες. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το μήνυμα ανασχηματισμό στην κυβέρνηση που έγινε ευνηδιαστικά με άξονα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης επιστρέφει στην Κατεχάκη για πέμπτη φορά, ενώ εκτός από τον Υπουργό Γιάννη Οικονόμου, απομακρύνθηκε και ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Από τον μήνυ ανασχηματισμό που έκανε ευνηδιαστικά ο Πρωθυπουργός, εκτός κυβέρνησης βρέθηκαν ο Γιάννης Οικονόμου και ο Κώστας Κατσαφάδος. Στη θέση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη ανέλαβε για πέμπτη φορά στην πολιτική του καριέρα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Υφυπουργός ορίστηκε ο βουλευτής Ηλίας Ανδρέας Νικολακόπουλος, που κάνει τον ντεμπούτο του σε κυβερνητικό σχήμα. Η έξαρση της αθλητικής βίας και τα θέματα ασφάλειας ήταν που οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη λόγω της μεγάλης του εμπειρίας στο εν λόγω Υπουργείο, δείχνοντας έτσι την προτεραιότητα της κυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας. Η επιστράτευση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στα γνώριμα λιμέρια του οδήγησε σε μετακινήσεις δύο υπουργών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας για να επιστρέψει για δεύτερη φορά στο Υπουργείο Υγείας, όπου είχε θητεύσει το 2013 στο 2014. Στη θέση του στο Υπουργείο Εργασίας μετακινήθηκε η μέχρι πρότινος Υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είχε διατελέσει και υφυπουργός στο ίδιο Υπουργείο κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη θέση της ως υφυπουργός παιδείας μπήκε μία ακόμη γυναίκα, η βουλευτής επικρατείας Ιωάννα Λιτρίβη, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Αναβάθμιση είχαμε και για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που αναλαμβάνει και καθήκοντα υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, με αρμοδιότητες για τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο πίσω από αυτόν το μήνυμα ανασχηματισμό. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο Γιώργος Ευγενίδης. Γιώργο, καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός δεν ήταν ευχαριστημένος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την ηγεσία του. Καλησπέρα, Σπύρο, από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός προφανώς και στάθμισε όλα όσα έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Το επεξεργάστηκε στις γιορτές, όταν και απουσίασε λίγες μέρες και στο εξωτερικό μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Πήρε τις αποφάσεις του χωρίς να τις κοινοποιήσει και σε συνεργάτες του. Και όπως πολύ σωστά είπες και προηγήθηκε και στο ρεπορτάζ του Αντώνη Αντωνόπουλου, εδώ έχουμε στην πραγματικότητα τον ανασχηματισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Διότι εκεί είναι οι ουσιαστικές αλλαγές και στη συνέχεια ακολουθούν αλλαγές με λογική καραμπόλας και ντόμινο. Γιατί λοιπόν εδώ επιστρατεύθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης? Ήδη σε ένα πρόσωπο με επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, διότι σε όλες τις μετρήσεις που έτρεχε το Μέγαρο Μαξίμου, ποιοτικές και ποσοτικές, φαινόταν ότι μαζί με την ακρίβεια το ζήτημα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Συνεπώς χρειαζόταν ένα πρόσωπο με πιο επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, συνεπώς ποιος περισσότερο κατάλληλος από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος επιστρέφει για πέμπτη φορά στον πολιτικό του βίο σε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στην Κατεχάκη, με δεδομένο ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την ανθρωπογεωγραφία. Και πρέπει να σου πω ότι νομίζω ότι η μετακίνηση του κυρίου Χρυσοχοίδη ίσως να σημαίνει και αλλαγές και στη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, διότι θα γίνουν κρίσεις το επόμενο διάστημα, Σπύρο. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Μιχαηλίδου προέκυψαν από καραμπόλα ή πραγματικά ήθελαν να πάνε στις θέσεις αυτές? Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο Υγείας, θήτευσε εκεί και στην κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά και η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είχε μάλλον δύσκολες σχέσεις στο Υπουργείο Παιδείας με τον Κυριάκο Πιερακάκη ως υφυπουργός. Προφανώς δεν είδαν με κακό μάτι τη μετακίνησή τους. Πληροφορούμε μάλιστα ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ενημερώθηκαν πριν από δύο μέρες από τον Πρωθυπουργό για τις προθέσεις του. Αλλά στην πραγματικότητα οι μετακινήσεις τους εκεί είναι καραμπόλες. Η αλλαγή η οποία έπρεπε να γίνει ήταν αυτή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στη συνέχεια κύλησαν όλα σαν ντόμινο. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως σωστά είπατε, έχουμε πλήρη αλλαγή της πολιτικής σύνθεσης. Εκεί πήγε και ο Ανδρέας Νικολακόπουλος. Είναι έκπληξη αυτή. Ηλίας δικηγόρος. Ναι. Ο κύριος Νικολακόπουλος ήταν να μπει στην κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες και το καλοκαίρι. Δεν μπήκε όμως, πρότευσε στην Ηλία, επιβραβεύτηκε τώρα, δέχτηκε λίγο πριν τις 5 το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού. Η κυρία Λιτρίβη πάει στο Παιδείας στη θέση της κυρίας Μιχαηλίδου. Δεν την γνωρίζαμε καθόλου την κυρία Λιτρίβη, αν δεν κάνω λάθος. Καθόλου. Είναι η τέταρτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Είχε ρόλο στο κόμμα. Είναι ένα πρόσωπο από τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Λιτρίβη είναι χαμηλών τόνων βουλευτής. Θα πάρει πάνω της την επαγγελματική εκπαίδευση και τα σχολεία θα τα πάρει πάνω της η άλλη υφυπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Τέλος, επιβραβεύεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Αύριο ορκομοσία.
Αύριο η ορκωμοσία στις 6 ώρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, Σπύρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε πώς σχολίασαν τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης στα κόμματα της αντιπολίτευσης.